μας εκεί είμαστε στην τακτική επικοινωνία, αλλά να βρεθούμε, να κάνουμε μια αναδρομή στη χρονιά που πέρασε, να βάλουμε στόχους για την καινούργια, για μια δημιουργική χρονιά. Το 2024 για τον τόπο μας θα είναι μια δημιουργική χρονιά. Γιατί ο σχεδιασμός προηγήθηκε τα προηγούμενα χρόνια, είναι τώρα στη φάση της υλοποίησης. Οι προσκλήσεις για το σχέδιο δίκαιης μετάβασης προσελκύουν επενδύσεις και είμαι βέβαιος ότι το 2024 θα έχουμε επενδυτικά σχέδια που θα υλοποιούνται στον τόπο μας και θα δημιουργούν θέσεις εργασίας. Το Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης έχει τη συμμετοχή στο σχέδιο δίκαιης μετάβασης ανάμεσα στις πολλές αρμοδιότητες για τη Βόρεια Ελλάδα, μια Βόρεια Ελλάδα και η Δυτική Μακεδονία που βρίσκονται στο επίκεντρο του κυβερνητικού σχεδιασμού καταληκτική εντολή του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη. Θέλω πραγματικά να ευχαριστήσω όλες τις φίλες και όλους τους φίλους, τους συμπατριώτες για την εμπιστοσύνη που μας δείχνουν στις δυσκολίες και στα εμπόδια. Είναι μαζί μας και μας στηρίζουν γιατί ξέρουν ότι η μόνη αξιόπιστη πρόταση στη χώρα σήμερα είναι η Νέα Δημοκρατία και ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Αυτή την προσπάθεια δεν είμαστε μόνοι μας. Έχουμε αρρωγούς, έχουμε συμπαραστάτες, τους υπουργούς της κυβέρνησης με τους οποίους έχω μια άριστη συνεργασία. Είχα ως βουλευτής, είχα ως υπουργός Βόρειας Ελλάδας, Μακεδονίας και Θράκης. Ανάμεσα σε αυτούς, ο εκλεκτός φίλος, ένας πολιτικός, ο οποίος την περσινή χρονιά ανακηρύχθηκε υπουργός των οικονομικών σε όλη την Ευρώπη. Ο καλύτερος υπουργός των οικονομικών και δικαίως για τις επιτυχίες που κατέγραψε η χώρα. Αλλά και ένας άνθρωπος συνετός, μετρημένος, με δομημένο λόγο, από τον οποίο δεν θα ακούσει ποτέ ο πολίτης. Ακούει μόνο έγι. Εντάξει, το εκλογικό. Θέλω να ευχαριστήσω θερμά που είναι εδώ κοντά μας, που νιώθει τον παλμό και τις αγωνίες ενός τόπου, μιας περιφέρειας, που αν θέλετε δεν γεύτηκε σε όλο το μέγεθος την πρόοδο που συντελέστηκε στη χώρα την προηγούμενη τετραετία. Αλλά τώρα είμαστε μπροστά σε νέους ορίζοντες και είμαστε αποφασισμένοι να τους κάνουμε καρποφόρους για το καλό του τόπου και των συμπολιτών μας. Σας ευχαριστώ και εσάς θερμά, Υπουργέ μου. Είναι πραγματικά ιδιαίτερη χαρά μου που σε φιλοξενώ εδώ. Ξέρω ότι έχεις οργώσει την Ελλάδα. Καλώς ήρθες. Μάλλον πρέπει να πάω εδώ. Λοιπόν, θα ξεκινήσω λίγο από τους υπουργούς και τις υπατριώτες που σήμερα κατέκλυσαν την αντίθεση. Και να τους ευχαριστήσω. Θα τους ευχαριστήσω γιατί προφανώς με τη συμμετοχή τους, με τη μαζική συμμετοχή τους, τιμούν ο πρόσφυγε ο λόγος αγαπητούς συμμετοχής, ενός πολύ αξιόλογος συμμετοχής, που τιμούν τις άνθρωπες του πλησίου. Διότις τους τιμούν το πρόσφυγε την προσφυγότητα. Τιμούν όμως την παράταξη και την κυβέρνηση. Τιμούν την παράταξη που τα τελευταία 50 χρόνια παρά τα όποια λάθη τις όποιες παραλήψεις έχει το πιο θετικό πρόσημο για την Ελλάδα. Και γι' αυτό είναι η μοναδική δυσκολία πολιτική βήμα στο λάθος μετά την μεταπολίτευση. Ήμουν όμως η κυβέρνηση. Η κυβέρνηση η οποία από το 2019 μέχρι σήμερα παράδειξε αντίξιος τον τόπο της καταστάσεις που έχει βιώσει με πολλές, πολλαπλές εξωτερικές κρίσεις. Έχει καταφέρει να κρατήσει και την οικονομία και την κοινωνία όλη. Έχει καταφέρει να δημιουργήσει ένα δίκτυο ασφαλείας πάνω από οικογένεια και επιχειρήσεις, κυρίως για τα περιβάλλοντα του αυτά. Και είμαστε αποφασισμένοι το επόμενο χρονικό διάστημα με μεγαλύτερη πίστη να κινηθούμε προς αυτή την κατεύθυνση, την κατεύθυνση με χαρή και την δημιουργία και διατηρήσει την οικονομική ανάπτυξη, που δημιουργεί ακόμα περισσότερες θέσεις εξόρισης και που ενισχύει την κοινωνική συνέχεια. Στο πλαίσιο αυτό, η Βόρεια Ελλάδα επέτυχε δεσπόζουσα θέση. Και είμαστε σε συνεργασία με τον Μεμόριο Υπουργό, τον Υπουργό του Βίλου της Αγγλίας, έτσι ώστε να υλοποιήσουμε το καθήκον ρυθμό, τουλάχιστον σε τεχνικό, τις υποδομές και τις υποδομές, αυτά που μείνανε πολλά χρόνια πίσω. Είμαι ρεαλιστικά αισιόδοξος για την Βόρεια Ελλάδα και για την περιοχή σας τα επόμενα έτη θα είναι πολύ θετικά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ.